Εδώ είμαστε, πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Ανδρεάτο, τον υπεύθυνο της πολιτικής προστασίας, και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε Ανδρεάτε. Καλή σας μέρα, γεια σας. Είχαμε την καταστροφή αυτή, την πρόσφατη, και θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε το τι στέει και αν φταίει κανείς. Γιατί προηγουμένως είχα τον κύριο Λικούδη, τον πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, και μου είπε ότι θα το κοιτάξουν και νομικά το θέμα, οποιοδήποτε έχει ευθύνη, να εφαρμοστεί και η ποινική και η αστική διάσταση, και αν δικαιούται και αποζημιώσεις ακόμη και από την εταιρεία αν ήταν ευτέχτης. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την κατάσταση? Γιατί πρόσφατα, εδώ και λίγα χρόνια, είχαμε τον αγώνα, μαζί το ζήσαμε, που τρέχαμε και είδαμε τα σπίτια να έχουν καλυφθεί πάλι από μπάτσα και από τις ίδιες καταστάσεις τις οποίες γνωρίζουμε. Ήτανε η ίδια περίπτωση, ήτανε κάτι άλλο? Εσείς νομίζω ότι είσαστε ο μόνος καθήλ αρμόδιος για να τα πείτε αυτά στην κοινωνία. Ναι, λοιπόν, τα συμβάντα, τα προχθεσινά, στην περιοχή Αγίας Εφημίας, Μακριώτικα, Δρακοκουλάτου κτλ. Δεν είναι τωρινά, ούτε συνέβησαν για πρώτη φορά. Έχουν ληφθεί μέτρα? Αυτό μισό λεπτό και θα σας πω. Κάθε φορά λοιπόν που βρέχει έχουμε διάφορα προβλήματα, διότι δεν είναι μόνο ένας ο φταίχτης, όπως λέμε ανεμογεννήτριες, είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων. Όπως, ξέρετε ότι στην Κεφαλονιά έχουμε 220.000 εγωπρόβατα. Μάλιστα. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα βουνά μας είναι αποψηλωμένα. Μάλιστα. Και οπωσδήποτε στην κορυφή των βουνών υπάρχουν και κάποιες ανεμογεννήτριες που έχουν ισιώσει το έδαφος και δεν έχουν σκεφτεί ακριβώς τα μπάζα που θα τα πάνε. Τη διευθέτηση των κομβρίων. Μάλιστα. Κάθε φορά λοιπόν που βρέχει είναι λογικό ότι τα νερά κατεβαίνουν, ναι, προς τα κάτω. Είναι υποχρεωμένοι. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Είναι υποχρεωμένοι να διευθετήσουν την περιβαλλοντολογική μελέτη που υπάρχει στο ακέραιο και να προστατεύσουν τους κατοίκους, ναι ή όχι? Λοιπόν, να τα λέμε ένα-ένα. Στην περιοχή αυτή λοιπόν, εδώ και μερικά χρόνια, είχαν γίνει κάποια πράγματα για να μειώνει την ταχύτητα του νερού και των φεστών υλικών. Μάλιστα. Αυτά τα υδατοφράγματα, όπως τον Καραβόμηλο που έχουμε κάνει τώρα, και γλίτωσε ο Καραβόμηλος στην ουσία, όπως αυτά που είχαμε κάνει στα Σημοτάτα και δεν γλίτωσαν τα Σημοτάτα γιατί δεν τα είχαμε καθαρίσει, το ίδιο πρόβλημα είναι και εκεί. Δηλαδή, τα φράγματα αυτά δεν είχαν καθαριστεί από το καλοκαίρι ούτως ώστε να μειώσουν την ταχύτητα των νερών για να μην δημιουργήσουν αυτό το πρόβλημα. Ποιος κάνει αυτό τον καθαρισμό των φραγμάτων, κύριε Ανδρεάτε? Αυτό τον καθαρισμό των φραγμάτων πάλι είναι το θέμα αυτό που είχαμε πει της εργολαβίας, που είχε αναλάβει πάλι ο κύριος Παπανικολάτος, όσο αστείο και να σας φαίνεται. Πάλι ήταν το θέμα του κυρίου Παπανικολάτου που για γραφειοκρατικούς λόγους δεν είχαν καθαριστεί οι δεξαμενές ανάσχεσης που είχαμε φτιάξει στην περιοχή. Δηλαδή όταν λέτε γραφειοκρατικούς λόγους δεν πληρώθηκε? Δεν πληρώθηκε ο άνθρωπος? Από ό,τι έμαθα το θέμα διευθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα και από ό,τι γνωρίζω ήδη. Μάλιστα. Η πρώτη δεξαμενή καθαρίστηκε, όχι βέβαια από τον ίδιο τον εργολάβο, αλλά είναι τώρα στην περιοχή ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κύριος Ανδρεάτος ο Νίκος, και υποθέτω ότι από αύριο, αν όχι από σήμερα, θα ξεκινήσει ο καθαρισμός των δεξαμενών. Δηλαδή έπρεπε να γίνει η ζημιά, η καταστροφή στους κατοίκους και μετά να ξυπνήσει το σύστημα. Η πρώτη καταστροφή στα Σημοτάτα, ναι, για να πληρωθεί ο εργολάβος και να συνεχίσει να κάνει το έργο. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν πληρώνει τον εργολάβο το κράτος. Καταστρέφεται η κοινωνία και δεν την αποζημιώνουμε και από πάνω? Λοιπόν, αυτά δεν μπορώ να σου τα πω εγώ μπορώ. Όχι, εγώ ρωτάω. Πώς είναι τα πράγματα? Γιατί εσείς μπορείτε να κάνετε εισήγηση στον Περιφερειάρχη και να του πείτε, κύριε Περιφερειάρχα, ο εργολάβος δεν είχε πάει να καθαρίσει που έπρεπε να πάει να καθαρίσει, γιατί θα παθαίναν τη ζημιά αυτοί οι κάτοικοι, και τώρα που εμείς δεν το πληρώσαμε, οι κάτοικοι καταστραφήκανε. Ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα? Λοιπόν, κύριε Σάκη, σας είπα, την περασμένη εβδομάδα τελικά πληρώθηκε ο εργολάβος, έπρεπε να είχε πληρωθεί πολύ νωρίτερα. Άρα υπάρχει και ποινική διάσταση. Έπρεπε να είχαν καταστεί δεξαμένες. Αλλά, όσο το βουνό θα είναι αποψηλωμένο από την υπερβόσκηση,
όσο δεν γίνεται διευθέτηση των ομβρίων με τις ανεμογεννήτριες, ναι, όσα φράγματα και να φτιάχνουμε, θα μειώνουμε το πρόβλημα, θα μειώνεται το πρόβλημα, θα μειώνεται η ζημιά στην Αγία Ευημία, στα Δρακοπουλάτα ή στα Μακριώτικα, αλλά το πρόβλημα θα παραμένει. Μάλιστα, και εγώ ρωτάω τώρα. Διότι το βουνό είναι πάρα πολύ ψηλό, είναι χιλιόμετρα, διότι το πέτρωμα είναι ασβεστολιθικό και είναι διαβρωμένο και κάθε φορά που βρέχει, το νερό που είναι μεγάλη ποσότητα φέρνει μαζί του και φετά υλικά. Μπράβο. Όταν βρίσκει λοιπόν υλικό, το έδαφος αποψηλωμένο, ναι, και τα νερά να μην έχουν διευθετηθεί, το πρόβλημα θα διαιωνίζεται. Άρα υπάρχει, θα πρέπει να μειωθεί, κύριε Σάκη, θα πρέπει να μειωθεί η βόσκηση δραστικά στην περιοχή και θα πρέπει και οι ανεμογεννήτριες από την άλλη μεριά να διευθετήσουν όπως προβλέπετε τη ροή των ομβρίων υδάτων. Έπρεπε να το έχει κάνει αυτό από την αρχή οι ανεμογεννήτριες, ναι ή όχι? Έπρεπε να το κάνουν, ναι ή όχι? Τα μπάτια αυτά τα οποία... Οι ανεμογεννήτριες έπρεπε να το είχαν κάνει και κάθε φορά καλούνται, ναι, και πληρώνουν διάφορα χρηματικά ποσά, ναι, για την αποκατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι στον Καραβόμηλο έδωσαν περίπου 50.000 για τα φράγματα που φτιάξαμε. Άρα υπάρχει αστική και ευθύνη, έτσι, και ποινική βέβαια, ευθύνη. Κάθε φορά πληρώνουν. Άρα και υπάρχει ευθύνη, αυτό ακριβώς που λέω. Και τώρα καλούνται να πληρώσουν πάλι. Εσείς τώρα σαν υπηρεσία δεν μπορείτε να τους κάνετε... Δε δεν φτάνει. Ναι. Αυτό δεν φτάνει. Με συγχωρείτε, μία απλή ερώτηση εγώ θα κάνω, την οποία, ναι, την κάνει ο κάθε πολίτης αυτή τη στιγμή. Ναι. Λέτε ότι υπάρχει υπερβόσκηση και υπάρχουν και ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, ναι, αν μειώσουμε τη βόσκηση, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Έχουμε μελετήσει. Πρέπει να διερωτηθούμε αν το νησί μπορεί να αντέξει 220.000 γηδοπρόβατα. Και τι θα κάνουμε, να το κλείσουμε? Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι? Δεν είπα να το κλείσουμε, δεν είπα. Ναι, είναι σαν ζήσουμε να λέμε ότι... Τους πήραμε τη φέτα, τους πήραμε την παραγωγή τους από το γάλα. Τους πήραμε... Με ρωτήσατε την άποψή μου, ναι, και εγώ και σας λέω, είπα. Εγώ σας είπα την άποψή μου. Ναι, και τους λέω, τους παίρνουμε το τυρί, τους παίρνουμε τη βοσκή, τους παίρνουμε το ένα, τους παίρνουμε το άλλο. Η άποψή μου τι θα τους κάνουμε, είναι ανεργούς. Η εξής. Επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Η άποψή μου είναι η εξής. Για να εξαλειφθεί κατά το μεγαλύτερο σκέλος το πρόβλημα, θα, ναι, πρέπει να μειωθεί η βόσκηση, πρώτον, και δεύτερον, να διευθετηθούν τα όβρια νερά που προέρχονται από τις εκτάσεις που έχουν οι ανεμογεννήτριες. Είμαι, ναι, σαφής. Και εγώ ρωτάω ξανά, βγάζουμε τη βοσκή. Το κομμάτι ανεμογεννήτριες που έχουν το μεγαλύτερο φερτό υλικό και τα μπάζα. Αυτά τα μπάζα γιατί δεν τα έχουν διευθετήσει να μην κατέβουν κάτω στους κατοίκους και να τους καταστρέψουν? Αυτό ρωτάω. Γιατί δεν εκτέλεσαν τις περιβαλλοντικούς όρους που το αναφέρουν αυτό οι όροι? Και τους λένε ότι αυτά τα μπάζα θα τα διευθετήσετε, δεν θα τα αφήσετε εδώ γιατί θα τα πάρει το νερό και θα βγει. Για μπάζα μιλάμε, εδώ μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά κάθε χρόνο. Ναι, γιατί δεν είναι μπάζα από το κόψιμο του βουνού, όταν ένα βουνό είναι... Είναι μπάζα, είναι φερτά υλικά που τα παρασύρει, ναι, το νερό. Από αυτά τα οποία έγιναν με το σκάψιμο... Όχι από αυτά που έγιναν, καμία σχέση. Από τι είναι τότε? Από αυτά που διαβρώνει το νερό κάθε φορά που τρέχει κατά μήκος του ρέματος. Ναι, αλλά εδώ και παλιά χρόνια γιατί δεν γινόταν αυτή η ιστορία πριν που είναι οι ανεμογεννήτριες και γίνεται τώρα? Αυτό ρωτάω εγώ. Υπήρχε το πρόβλημα, αλλά όχι τόσο έντονο. Όχι τέτοιο πράγμα όπως βλέπουμε. Να κατεβαίνουν τέτοιο είδους μπάζα. Δεν υπήρχε τόσο έντονο, όπως δεν υπήρχαν οι βροχοπτώσεις τόσο έντονες. Καλά. Δηλαδή τώρα έχουμε σε χρόνο, σε μία ώρα, ύψος βροχής που στο παρελθόν την είχαμε σε ένα μήνα. Ναι. Λοιπόν, πότε θα λάβουμε μέτρα, κύριε Ανδρεάτη? Εγώ δεν είμαι ο αρμόδιος για να λάβω τέτοιες μέτρα. Μα είσαι σε πολιτική προστασία. Δεν είμαι τεχνικές υπηρεσίες. Ναι, αλλά η πολιτική προστασία κάνει την κίνηση και τους λέει: κύριε, εδώ είναι επικίνδυνο. Ξεκινήστε και προστατέψτε τους κατοίκους. Η πολιτική προστασία κάνει κάποια πράγματα για άμεση ανακούφιση του κόσμου, ναι, και για προληπτικούς λόγους που είναι οι υδατοδεξαμενές που κάνουμε, τα φράγματα, μάλιστα, ο καθαρισμός στην συνέχεια και όλα αυτά. Πράγμα για που τελικό δεν είχε έργο, γίνει. Για τελικό έργο δεν είμαστε υπεύθυνοι πολιτική προστασία. Ναι, αλλά πράγμα το που δεν είχε γίνει έργο, όμως. Πράγμα που δεν είχε γίνει. Το τονίζω. Το πράγμα έργο που δεν είχε γίνει, κύριε Ανδρεάτη, το είπατε και εσείς.
γιατί ο εργολάβος δεν είχε πληρωθεί. Είναι έτσι, δεν είναι? Είχαν γίνει τα υδροφράγματα, δεν είχαν καθαριστεί, κύριε Σάκη. Είχαν γίνει. Ναι, πήγε να τα καθαρίσει ο εργολάβος. Για ποιο λόγο δεν είχαν καθαριστεί? Γιατί δεν πληρώθηκε. Γιατί δεν πληρώθηκε και δεν τα καθάρισε. Άρα το κράτος θα πάει να πληρώσει τους ανθρώπους που κατέστρεψε, το ίδιο με την αναλογισία. Αυτό δεν θα σας το πω εγώ. Εγώ δεν είμαι πολιτικός για να σας πω τι θα πληρώσει. Μάλιστα. Το κράτος. Θα πάρω τον κύριο Αντιπεριφερειά και να τα πω. Πολύ ωραία. Εγώ τι να σας πω. Εγώ σας είπα πώς είναι τα γεγονότα. Εσείς από εδώ και πέρα, σαν πολιτική προστασία, έχετε καταγράψει ποια κομμάτια στην Κεφαλονιά είναι επικίνδυνα που μπορούν να κάνουν πάλι καταστροφές και να μπορέσουμε να τα προλάβουμε πριν γίνει πάλι το κακό? Εμείς είχαμε καταγράψει στο σκισμένο Αυλάκι, έγινε το έργο, γίνανε οι δευτερολέπειες και δεν είχαμε πλέον πρόβλημα. Έγινε στον Καραβόμηλο, κάναμε τις λεκάνες ανάσχεσης και δεν είχε πρόβλημα. Μάλιστα. Στην περιοχή τη συγκεκριμένη εδώ και 4 χρόνια κάναμε τις δεξαμενές και τις λεκάνες ανάσχεσης και τα πρώτα χρόνια κράτησε. Αν είχαν καθαριστεί και φέτος θα είχε κρατήσει. Δεν Αλλά δεν είναι δική μου δουλειά να σας απαντήσω γιατί δεν καθαρίστηκε. Απλά ότι δεν καθαρίστηκαν, διότι ο εργολάβος που είχε αναλάβει τον καθαρισμό το συγκεκριμένο μαζί με τα συμμαχάτα δεν έκανε το έργο γιατί δεν πληρωνόταν. Αυτό ξέρω. Μάλιστα. Για γραφειοκρατικούς λόγους. Λεπτομέρειες όμως δεν είμαι υποχρεωμένος να ξέρω γιατί δεν είναι και η δουλειά μου. Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Σας λέω ότι έχω ακούσει. Εγώ θέλω από την πλευρά τη δική σας, γιατί ξέρω πολύ καλά την ευαισθησία σας για το θέμα της προστασίας γενικά των κατοίκων και σαν πολιτική προστασία που είσαστε, μία αναφορούλα. Ένα καρτάκι να υπάρχει για τη χαρτί μιλήσει χωριά της Πάψη, σαν πολιτική προστασία, πόσες υπηρεσίες, κύριοι, πάρτε τις ευθύνες σας, από εκεί και πέρα, ό,τι και αν προκύψει, έχετε εσείς τις ευθύνες. Να τελειώσει η ιστορία. Να πάρει κάποιος επιτέλους αυτή την Ελλάδα μία ευθύνη ότι εγώ φταίω, γιατί δεν έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Δεν υπόγραψα να πληρωθεί ο Σάκης. Και ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι στο δρόμο. Να ξέρει η κοινωνία με ποιον έχει να κάνει, κύριε Ανδρεάτε. Κύριε Σάκη, με ρωτήσατε ποια είναι η άποψή μου και σας είπα. Το κατάλαβα πολύ καλά. Λόγω φτηνοτροφίας, ανεμογεννήτριες και γραφειοκρατική. Όχι που δεν πληρώθηκε κάποιος για να καθαρίσει τις λεκάνες. Άρα επιβεβαίνονται. Άρα επιβεβαίνονται ο κ. Δικούδης που είναι και νομικός ότι υπάρχει και αστική και πολιτική ευθύνη. Μάλιστα. Εγώ σας είπα τι φταίει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι φταίει κατά την άποψή μου. Τι φταίει στην Ελλάδα ξέρουμε πολύ καλά, αλλά δυστυχώς πότε θα δούμε ο πολίτης πώς θα ανταποκριθεί σε αυτά που φταίνουν οι άλλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καταλάβατε κυρίες και κύριοι τι συμβαίνει. Δεν πληρώθηκε ο εργολάβος, την πλήρωσαν οι κάτοικοι. Αυτό το ανάλογη το κράτος επιτέλους.